Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι τα όσα γίνονται σήμερα στην οικονομία, στο χρηματιστήριο, στις αγορές, στα ομόλογα, και που πολύ σύντομα θα μεταφερθεί αυτό το χάος και αυτή η αναταραχή στην πραγματική οικονομία, μαρτυρούν ότι η χώρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχει ξεφύγει δηλαδή το κίνδυνο. Έτσι. Υπάρχει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία. Τώρα, η αβεβαιότητα, η πολιτική αστάθεια, οι επιπόλαιες δηλώσεις αυτές με τα ATM, οι άλλες επιπόλαιες δηλώσεις για τους κουμπαράδες που θα βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι ανακρίσεις, οι εισαγγελείς δίνουν την εικόνα μιας χώρας καφενείο, επιτρέψτε μου να πω. Και εδώ οι ευθύνες του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι. Δεν τους ζητάμε να κυβερνήσουν, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν τους ζητάμε να κυβερνήσουν μαζί. Τους ζητάμε όμως να μην βγάζουν μία-μία τις τάπες της βάρκας. Γιατί θα δουλειάξουμε όλοι μαζί κάποια στιγμή. Και να σας πω και κάτι. Τους ζητάμε να κάνουν και μία συμφωνία κυρίων. Να αποτρέπουν τα στελέχη τους από δηλώσεις που δυναμητίζουν το πολιτικό και κυρίως το οικονομικό κλίμα. Ας μην το πουν δημόσια, αλλά ας το κάνουν. Ας σηκώσει ο ένας το τηλέφωνο, ας πάρει το άλλο και ας συμφωνήσουν ότι δεν μπορεί να γίνεται η χώρα κλωτσοσκούφι για το καλό είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοώ το καλό? Εννοώ ότι οι μηχανισμοί θέλουν τη σύγκρουση. Οι μηχανισμοί θέλουν να συσπηρωθούν για να δώσουν την εκλογική μάχη. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τη χώρα. Δεν ενδιαφέρει την οικονομία της χώρας. Άρα, να ασχολούμαστε λιγότερο με τους μηχανισμούς, να ασχολούμαστε λιγότερο με την επικοινωνία και με τα παράθυρα και να ασχοληθούμε λίγο με τα προβλήματα της οικονομίας που βυθίζεται από μέρα σε μέρα και πάρα πολύ εύκολα.